Τώρα βλέπουμε την είσοδο των δύο ομάδων στον αγωνιστικό χώρο. Με φιλάθλους και από το Ηράκλειο και από τα Χανιά να έχουν κάνει το μακρινό ταξίδι μέχρι και τον Βόλο. Ιδιαίτερα στο δεύτερο ημίχρονο, ο Ζαχαράκης έκανε σημαντικές επεμβάσεις και οδηγήθηκε το παιχνίδι στα πέναλτι. Εδώ ένα μακρινό σουτ πήγαινε ευνηδιάς τον Ψημόπουλο. Και το Ηράκλειο που θέλει να απειλήσει μια σέντρα στο δεύτερο δοκάρι. Καλή ήταν η κεφαλιά. Ο Βασιλάκης θέλει να παίξει με τον Ζηδιανάκη. Η σέντρα του Ζηδιανάκη είναι καλή, η κεφαλιά λίγο έξω. Το σφύριγμα της κανονικής διάρκειας, το σφύριγμα της λήξης στην κανονική διάρκεια, 0-0. Βλέπουμε εδώ τον Αθανασάκη, αγωνία. Θα αποκρούσει ο Ψημόπουλος. Ζηδιανάκης, γκολ για το Ηράκλειο. Η μπάλα έστω και από πέναλτι μπήκε στα δίχτυα για πρώτη φορά σήμερα. Ο υψηλός όμως Πατελάκης. Δοκάρι, οριζόντιο δοκάρι, μένει το 0-1 και τώρα αποκτά μεγάλο προβάδισμα το Ηράκλειο. Για να δούμε τον Βασιλάκη. Βασιλάκης out. Μπερικάκης τώρα απέναντι στον Ψημόπουλο. Μπερικάκης goal. 1-1. Ματαλιωτάκης. Το αποκρούει το πέναλτι ο Ζαχαράκης και το παιχνίδι ξεκινάει από την αρχή στα πέναλτι. Παντριδάκης, Ψημόπουλος αποκρούσει. Αυτό που γίνεται εδώ είναι δύσκολο να το περιγράψουμε. Ο Ψημόπουλος θα πετύχει τον goal. Πολύ μεγάλη κρίσιμο πέναλτι. Ο Ψημόπουλος δεν θα τα καταφέρει. Γκολ για τα Χανιά που μένουν ζωντανά. Τσαμαντιώτης. Το αποκρούει. Το αποκρούει ο γκολκίπερ των Χανίων. Αυτά που γίνονται εδώ είπαμε ότι είναι απίστευτα και όμως ποδοσφαιρικά. Τον γκολώσει απέναντι από τον Ψημόπουλο. Γκολώσει Ψημόπουλος γκολ. Ο Ανδρουλάκης θα ευστοχήσει. Είναι το 3-3. Ο Ψημόπουλος είναι απέναντί του. Ο Ψημόπουλος δεν θα κάνει αυτή τη φορά κάτι. Ξεγελάστηκε, πήγε από την άλλη πλευρά. Ο Μαρκατάτος αποκρούσει ο Ζαχαράκης. Τα Χανιά παίρνουν το πρωτάθλημα. Τέλος, στον τελικό, ο Ζαχαράκης μίλησε τελευταίος. Τα Χανιά είναι αυτά που θα πάρουν την κούπα. Η κούπα θα πάει στην Κρήτη και θα πάει στη Δυτική Κρήτη. Θα πάει στα Χανιά, Μανώλη Βαρδαλαχάκη. Βλέπουμε εδώ και τους πανηγυρισμούς. Επιστρέψαμε στο Πανθεσσαλικό στάδιο του Βόλου, εδώ όπου τώρα η ομάδα των Χανίων θα ζήσει τη μεγάλη στιγμή. Τώρα οι παίκτες των Χανίων ανεβαίνουν στην κερκίδα των επισήμων, όπου βρίσκεται ο πρόεδρος της ΕΠΟ και οι άλλοι επίσημοι και οι πρόεδροι των ενώσεων Χανίων και Ηρακλείου για την απονομή στον μεγάλο νικητή, στην ομάδα λοιπόν των Χανίων. Είναι έτοιμοι να σηκώσουν το κύπελο στον αέρα, στον βολιώτικο ουρανό. Τώρα λοιπόν η απονομή έγινε, τα Χανιά, οι παίκτες των Χανίων πανηγυρίζουν για το πρωτάθλημα Ελλάδος, την κατάκτηση του κίτλου στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Προεπιλογής Εθνικών Ομάδων κάτω των 16 ετών. Στον κριτικό τελικό τα Χανιά στον επίλογο έγραψαν ιστορία και εδώ βεβαίως οι πανηγυρισμοί με τον τίτλο να βάφεται σε πορτοκαλί χρώμα, μιας και τα Χανιά σήμερα φορούσαν πορτοκαλί εμφανίσεις. Τα Χανιά παίρνουν το πρωτάθλημα, το Ηράκλειο τη δεύτερη θέση στον κριτικό τελικό. Εμείς να επιστρέψουμε στην Κρήτη TV από τον Μανώλη Βαρδαλαχάκη, που ήταν στο ρεπορτάζ στον αγωνιστικό χώρο, και τον Γιώργο Μιμίκο, να σας ευχηθούμε ένα πολύ όμορφο βράδυ από τον Βόλο.